Μάλιστα, δεν είναι εικόνες παρά μόνο μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άλλες παρά μόνο μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Αγία Σοφίας. Εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της thestoday.gr, θα μας πει ο Χρήστος ο Χατζημίσης περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Χρήστο. Πρόκειται λοιπόν, Κατερίνα, καλησπέρα, για δεντρυλία που μοιάζουν με χασισόδεντρα και τα οποία φύτρωσαν σε παρτέρι σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, όπως είπες, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestoday.gr και τις εικόνες που βλέπουμε, τα δεντρύλια φύτρωσαν σε ένα μικρό παρτέρι που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Φιλίππου, στην πλατεία Παιδαγωγών, πίσω από τις πρωτομές των αείμνηστων παιδαγωγών Αλέξανδρου Δελμούζου και Μίλτου Κουντουρά. Σύμφωνα με τους γείτονες τώρα εκεί της περιοχής, τα δεντρύλια φύτρωσαν στην πλατεία πριν από ένα μήνα, αφού οι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης είχαν φυτέψει λουλούδια. Οι απόψεις πάντως, θα πρέπει να πούμε, σχετικά με την ταυτότητα των δεντρυλίων διείστανται, καθώς κάποιοι γείτονες υποστηρίζουν πως είναι δεντρύλια κάναβης, ενώ κάποιοι άλλοι πως είναι διακοσμητικά φυτά που μοιάζουν με δεντρύλια κάναβης. Τώρα, τι είναι από τα δύο. Θα πρέπει να την πούν οι ειδικοί. Ναι, μάλλον θα πρέπει να δούνε και οι αρχές περί τίνος πρόκειται. Και αφού λοιπόν λύσαμε αυτό το μυστήριο για το κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης, να καλησπερίσουμε κιόλας. Δεν είπαμε σήμερα ότι είναι Παρασκευή 21 Μαΐου και εμείς θα είμαστε ως τις 7 περίπου κοντά σας απόψε, καθώς εκτάκτως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και οι αναλύσεις θα μεταδοθούν στις 7.30 σήμερα Παρασκευή 21 Ιουνίου. Ξεκινά Σαββατοκύριακο αύριο, μια μικρή ανάπαυλα για όλους όσοι ασχολούνται με τις εκλογές και από τη Δευτέρα ξανά στην προεκλογική περίοδο και στην προεκλογική εξόρμηση. Στο μεταξύ τώρα, Χρήστο, έχουμε τις εξελίξεις μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για το Shake Shoe. Ήταν έκτακτη η σύσκεψη. Ακριβώς. Έγινε σήμερα το μεσημέρι με πρωτοβουλία του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου. Κλήθηκαν όλοι οι δήμαρχοι να συμμετάσχουν στη σύσκεψη. Δεν συμμετείχαν βέβαια πολλοί από τους δημάρχους, όπως λέει το ρεπορτάζ. Σε αυτήν την έκτακτη σύσκεψη τέθηκε ως νούμερο ένα προτεραιότητα η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής προκειμένου να πλουστευθούν οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου και να ξεπεραστούν τα όποια δημοσιονομικά εμπόδια. Φαίνεται, Κατερίνα, ότι είναι το πρόβλημα ίσως μεγαλύτερο από ό,τι το βλέπαμε μέχρι τώρα, διότι από τις αρχικές εκτιμήσεις ζητούν να υπάρξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να απλουστευτούν οι διαδικασίες, σημαίνει ότι είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Το φαινόμενο έχει μία διαχρονία και μία προϊστορία, είπε ο κύριος Κυρίζογλου, και επομένως υπάρχουν ευθύνες των αρμοδίων υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να πούμε ότι η ΠΕΔ, δηλαδή η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ζητά τη διερεύνηση ποινικών και πολιτικών ευθυνών που επέτρεψαν την εμφάνιση και την εξάπλωση του εντόμου αυτού, που έχει προσβάλει δασικές εκτάσεις εντός και εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Επίσης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ζητά την εμπλοκή των Δήμων στις περιοχές όπου παρατηρείται η εμφάνιση του εντόμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τις δασικές υπηρεσίες και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ζητείται επίσης η χρηματοδότηση των υπηρεσιών του Δασαρχείου και των Δήμων για να γίνουν μελέτες για την αναζωογόνηση των περιοχών που εμφανίστηκε το έντομο, αλλά και την αύξηση των μέσων και του προσωπικού που παρεμβαίνουν στις πληγές περιοχές. Θυμάσαι ότι την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε η συνέντευξη από τον κύριο Δανίλιδη, είχε πει ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που επιχειρούν στο δάσος και άρα θα πάει πολύ πίσω η όλη διαδικασία και ζήτησε να υπάρξει αμέσως αύξηση του προσωπικού που επιχειρεί. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκειμένου να σχεδιαστεί από κοινού ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου. Είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η σημερινή σύσκεψη. Θα έχουμε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων.
Το έχει επιμεληθεί ο Νίκος Αβουκάτος και θα το δούμε το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Έτσι. Τώρα, Χρήστο, να δούμε πραγματικά την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος εμπορίας μεγάλων ποσοτήτων κάναβης. Μια σπήρα που δρούσε σε Ελλάδα και Κύπρο και κατάφερε η ελληνική αστυνομία να την εξαρθρώσει. Τρία μέλη τουλάχιστον. Ακριβώς. Μεταξύ των οποίων ένα 46χρονο ΣΥΜΕΤΑΠΟΣ που είχε το ρόλο ηγετικού στελέχους, μία 32χρονη η σύζυγός του και 29χρονο ΣΥΜΕΤΑΠΟΣ που ήταν μέλη της συμμορίας. Mm-hmm. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατά περίσταση δικογραφία για εγκληματική συμμορία παραβάσει των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εισήγαγαν από τη γειτονική χώρα, κατήχαν, μετέφεραν, αποθήκευαν και διακινούσαν ποσότητες κάναβης στην ελληνική επικράτεια, ενώ μέρος αυτών την εξήγαγαν και στην Κύπρο. Απογευματινές ώρες εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 46χρονος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και κατά τη σύλληψή του δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και έδειξε δελτίο ταυτότητας με στοιχεία άλλου ατόμου. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου εκεί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 32χρονοι σύζυγός του και 29χρονος, που όπως προέκυψε ήταν η άμεση συνεργή του. Τώρα τι βρέθηκε μέσα στο σπίτι να δούμε, βρέθηκαν, τι βρέθηκε στην κατοχή τους. Βρέθηκαν βαλίτσες στο εσωτερικό του σπιτιού, mm-hmm. μεταξύ των οποίων υπήρχαν 34 δέματα κάναβη, συνολικού βάρους 45 κιλών και 976,4 γραμμαρίων, δύο δεντρίλια κάναβη, ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, χρηματικό ποσό 3.900 ευρώ, πιστόλια, γεμιστήρες, φυσίγκια, ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης, το οποίο κατέγραφε περιμετρικά το χώρο εξωτερικά της οικίας και 17 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους. Θα πρέπει να πούμε ότι σε βάρος του 46χρονου, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτή Καλαμάτας από τη Μεσσηνία, το οποίο επικυρώθηκε με διάταξη του εισαγγελέα φετών Καλαμάτας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Αυτές οι πράξεις τελέστηκαν στην Καλαμάτα το Φεβρουάριο του 2011. Μάλιστα. Και ανθρωποκτονία, λοιπόν, μεταξύ άλλων, σε βάρος 46χρονων. Ακριβώς. Και θα πρέπει να πούμε ότι στην κατοχή του βρέθηκαν δελτία ταυτότητας με στοιχεία άλλων ατόμων, με τα οποία προέβη στην έκδοση τραπεζικών καρτών και άλλων εγγράφων, καθώς και στην αγορά αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα για την παράνομη δραστηριότητα της συμμορίας. Να πούμε ότι οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μάλιστα. Τώρα πάμε στην Πιερία. Εκεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελεί, θα λέγαμε, αρκετά σοβαρά έργα και αντιπλημμυρικά, αλλά και συντήρηση του οδικού δικτύου, Χρήστο. Αντιπλημμυρικά, διότι όπως είδαμε τον περασμένο χειμώνα, χτυπήθηκε αρκετά η Πιερία από τα καιρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Συνολικού προϋπολογισμού 574.000 ευρώ είναι τα έργα που υλοποιεί. Στον τομέα της αντιπλημμυρικής θωράκισης είναι το έργο καθαρισμός ρεμάτων τάφρων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας προϋπολογισμού 74.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και προβλέπει καθαρισμό από αυτοφυή βλάστηση, απορρίμματα και μπάζα σε τμήματα τάφρων του στρατηγιστικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεχίζει με ικανοποιητικό ρυθμό σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν σε καθαρισμούς ρεμάτων και καναλιών, συμβάλλοντας βέβαια στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Αυτά τα έργα τώρα όλα αποτελούν προτεραιότητα του προγραμματικού σχεδιασμού της περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας, στο σύνολο των κατασκευαστικών και διαχειριστικών παρεμβάσεων στην περιοχή που ενισχύουν ασφάλεια και παράλληλα προωθούν την ανάπτυξη του τόπου. Τώρα, στον τομέα συντήρησης του οδικού δικτύου της Πιερίας, υπογράφηκε το έργο συντήρηση ηλεκτροφωτισμού φωτοσήμανσης στο δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Και αυτό το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και προβλέπει εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης, συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και νέες εγκαταστάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Έτσι θα βελτιωθούν βέβαια οι συνθήκες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας και βέβαια αναβαθμίζεται και η καθημερινότητα των πολιτών.
υπογράψαμε μια σημαντική σύμβαση για να βελτιώσουμε τον ηλεκτροφωτισμό και τη φωτοσύμαση στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς μας, πάντα με γνώμονα τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η Αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου. Μάλιστα, η οποία είναι μία από τις αντιπεριφερειάρχες που επανεκλέχθηκαν ούτως ή άλλως Χρήστο. Ναι. Τώρα πάμε στο εξώδικο του Δημάρχου του Λαγκαδά, του κυρίου Καραγιάννη, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και να κλείσουμε με αυτό το θέμα, με αυτή την είδηση. Εκεί έχουμε τώρα το παράδοξο που συμβαίνει, Χρήστο, ότι ξαφνικά διακόπτεται η λειτουργία του πάρκου ανακύκλωσης, που το είδαμε να εγκαινιάζεται, θα δούμε και στα σχετικά πλάνα, ας το βάλουμε τον τίτλο, και τα σχετικά πλάνα. Είχαμε δει τα εγκαίνια με μεγαλοπρέπεια, ακριβώς, παρουσία φορέων κτλ. Ξαφνικά σήμερα παίρνουμε κι εμείς μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο Λαγκαδά, που αναφέρει ότι έχει προβεί σε εξώδικο, γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει κόψει τη λειτουργία του πάρκου. Και να πούμε ότι η έναρξη λειτουργίας του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Λαγκαδά είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον από όλη τη χώρα των μέσων και είχε δοθεί μεγάλη δημοσιότητα σε αυτό το πάρκο, γιατί ήταν το πρώτο. Να πούμε ότι το επισκέφθηκαν στους τρεις μήνες λειτουργίας του 200 σχολεία και πάνω από 10.000 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν περιβαλλοντικά και ανακύκλωσαν μπουκάλια που έφεραν από τα σπίτια τους. Τώρα, τι έχει συμβεί? Σύμφωνα με το Δήμο Λαγκαδά, χωρίς να προηγηθεί η παραμικρή ενημέρωση, στη λογική του αποφασίζομεν και διατάσσομεν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, το πάρκο θα παραμείνει κλειστό, γεγονός που δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο, με την οποία ζητά να ενημερωθεί εγγράφως για το ποιος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του πάρκου, για το πότε λήφθηκε η σχετική απόφαση και με ποια αιτιολογία, και όλα αυτά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και σε μια περιοχή που βρίσκεται στη δικιά σας εκλογική περιφέρεια, κύριε Υπουργέ. Για τον κύριο Φάμελο. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καραγιάννης, την Β' Θεσσαλονίκης. Καλεί άμεσα το Υπουργείο να προχωρήσει στην επαναλειτουργία του πάρκου, το οποίο οι δράσεις απευθύνονται στα παιδιά και στην ελληνική κοινωνία, με τεράστια περιβαλλοντικά ωφέλη, καθώς πρόκειται για μια εγκατάσταση η οποία κατασκευάστηκε με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, για να αναπτυχθεί περιβαλλοντική συνείδηση σε ένα χώρο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Λαγκαδά, έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις νόμιμης εγκατάστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές και αδικαιολόγητα μένει σήμερα κλειστό. Όπως είπαμε, 10.000 μαθητές το επισκέφθηκαν και ενημερώθηκαν για τις δράσεις της ανακύκλωσης, ενώ η απήχηση του πάρκου ήταν τεράστια και έτυχε προβολής και αναγνώρισης πανελλήνιος. Θα το δούμε και στη συνέχεια το συγκεκριμένο θέμα με τον Αντιδήμαρχο Λαγκαδά, τον κύριο Αϊβαζίδη. Πραγματικά άνοιξε με τις καλύτερες προοπτικές και οι κάτοικοι της περιοχής και ίσως και ολόκληρης της Θεσσαλονίκης πολύ χάρηκαν τη λειτουργία του. Πρέπει να δούμε και εμείς γιατί έπαψε η λειτουργία έτσι ξαφνικά και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και για τον λόγο αυτό έκλεισε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο, για όλες τις αναλυτικές ειδήσεις και τα ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε εμείς το ρεπορτάζ από την χθεσινή παρουσίαση για την ΕΔΑΘΕΣ και το φυσικό αέριο. Σε ποιες περιοχές θα επεκταθεί μέχρι το 2023 και σταδιακά από το 2019, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επιχείρησης. Επενδύσεις συνολικού ύψους 93 εκατομμυρίων ευρώ με επέκταση του δικτύου σε νέες απομακρυσμένες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης με σταθμούς αποσυμπίεσης φυσικού αερίου και μείωση των τιμολογίων προβλέπει το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης για το 2019-2023 που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, οι νέες περιοχές στο νομό Θεσσαλονίκης που θα τροφοδοτηθούν με συμπιεσμένο φυσικό αέριο είναι η Καρδία το 2020, ο Σταυρός το 2021, Νέα Μάλγαρα, Κίμινα, Λιτή, Χαλκιδόνα το 2022, ο Άγιος Αθανάσιος, Πεντάλοφος, Νεοχορούδα το 2023. Είναι μια νέα πενταετία 19-23, όπου θα επενδυθούν πάνω από 93 εκατομμύρια ευρώ να επεκταθεί το δίκτυο για περίπου 300 χιλιόμετρα. Φέτος θα πάμε στα Βασιλικά Σουρωτή, Αγία Παρασκευή, τα Γαράδες, Αγία Τριάδα. Στα επόμενα χρόνια έχουμε νέες επενδύσεις σε νέες περιοχές, έτσι ώστε να καλυφθεί όλος ο νομός της Θεσσαλονίκης με το δίκτυο και να αποφεληθούν αυτό το καύσιμο, το οποίο θεωρείται το καύσιμο το οποίο δίνει εξοικονόμηση και επίσης βελτιώνει και το περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή των παιδιών μας στο νομό.
σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία κατά 95,6 χιλιόμετρα, ανέρχονται σε 24,9 εκατομμύρια ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, με φυσικό αέριο, θα συνδεθούν έως τον Οκτώβριο του 2019 η Αγία Τριάδα, οι Ταγαράδες, η Αγία Παρασκευή, τα Βασιλικά και η Σουρωτή. Το 2019 οι νέες συνδέσεις αναμένεται να φτάσουν τις 22.000, πολύ πάνω από τον αρχικό στόχο των 16.000, καθώς ήδη στο πεντάμινο έχουν υπογραφεί 8.521 νέες συμβάσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 23% σε σχέση με το 2018, ενώ η κατανάλωση σε όγκο είναι αυξημένη κατά 25%. Η εταιρεία έχει σε εξέλιξη πιλωτικό πρόγραμμα για την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών, με στόχο με την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου να εφαρμόσει για όλους τους καταναλωτές την τηλεμέτρηση. Ήδη έχουν τοποθετηθεί έξυπνοι μετρητές σε 200 νοικοκυριά και μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχει τηλεμέτρηση σε άλλα 1.000 νοικοκυριά σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Σήμερα είναι μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του τύπου, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης για την πορεία της εταιρείας, για τα αποτελέσματα που είχαμε έως σήμερα, τις επενδύσεις τις νέες που θα γίνουν μέσα στο 2019 και στην πενταετία 19-23, πού θα πάει το φυσικό αέριο, ποιοι θα αναμένουν για τον επόμενο χειμώνα να χρησιμοποιήσουν αυτό το καύσιμο, το οποίο έχει φτάσει να είναι το καύσιμο που δίνει στο 60% του πληθυσμού των νομών Θεσσαλονίκης το χειμώνα τη ζεστασιά. Στις βιομηχανίες όλες που πήγαμε και έχουμε τροφοδοτήσει μέχρι τώρα, πάνω από 3.500 εμπορικούς καταναλωτές, όλα τα δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία, όλα πια χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, και να ενημερώσουμε τους κατοίκους όχι μόνο για τη χρήση του φυσικού αερίου τους νέους καταναλωτές, αλλά και πώς πρέπει να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια για να μην υπάρχουν δυσάρεστα συμβάντα στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας των σταθμών αποσυμπίεσης φυσικού αερίου σηματοδοτεί την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού των απομακρυσμένων περιοχών, αρχής γενομένης από το Λαγκαδά, τα Κουφάλια και τη Χαλάστρα, που ζεστάθηκαν με φυσικό αέριο τον περασμένο χειμώνα. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και σε απομακρυσμένες από το βασικό δίκτυο βιομηχανίες. Ωστόσο, ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η εταιρεία στην ανάπτυξη του CNG εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται το προσωπικό αλλά και οι νοσηλευόμενοι στον Άγιο Δημήτριο, το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από τις ελλείψεις που υπάρχουν και καταγγέλλονται από τους ίδιους τους εκπροσώπους του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος, Δημήτρης Μαυρόπουλος, αναφορικά με τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και συγκεκριμένα όσων έχουν περισσότερη εμπειρία και ειδίκευση για την καλύτερη παροχή νοσηλείας των ασθενών. Υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Εδώ έχουμε φτάσει να κάνουμε μέχρι και 9 νυχτέρια άνθρωπος νοσηλεύτρια και 2 ΔΕΕ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να μείνει ΔΕΕ μόνος του. Θα πρέπει να είναι ακόμα και μια ΤΑΦΕ, η οποία είναι ανώτερη από αυτήν. Γιατί σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο, τα καθήκοντα της ΔΕΕ είναι περιορισμένα, είναι βοηθητικά καθήκοντα. Ενώ της ΤΑΦΕ ή του ΠΕ είναι καθήκοντα που καλύπτουν όλη την γκάμα της νοσηλευτικής δουλειάς. Αυτό όμως δεν γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει η διοίκηση και η νοσηλευτική υπηρεσία σε ορισμένες περιπτώσεις ακάλυπτα τα τμήματα, έχοντας δύο νοσηλευτές ΔΕΕ να κάνουν νοσηλεία. Νοσηλεία διαροπάλου από ΔΕΕ αποκεκλείεται, αν δεν υπάρχει ΤΑΦΕ. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Μαυρόπουλο, είναι απαραίτητη και η άμεση πρόσληψη κατάλληλων διασωστών για τη μεταφορά ασθενών για εξετάσεις. Τι είχαμε πει ως εργασιακό σωματείο εμείς? Θα πρέπει να προσληφθούν 3 άτομα από τη σχολή του ΕΚΑΒ ως οι διασώστες. Οι οποίοι τι θα κάνουν? Θα είναι εδώ στο νοσοκομείο και αν είναι και γίνεται μεταφορά των ασθενών, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν τις γνώσεις, να παίρνουν τον άσο και να τον πηγαίνουν είτε στο Γεώργιος Γεννηματάς για εξετάσεις, είτε στο Παπαγεωργίου, είτε ακόμα και στο Παπανικολάου. Είναι μια ειδική περίπτωση όπου η συνοδεία είναι απαραίτητη σε αυτήν την διαδικασία. Φυσικά και είναι γνώστες. Ναι, και εγώ έρχομαι και τώρα και ρωτάω. Εγώ αυτή τη στιγμή, σήμερα, είμαι εργαζόμενος εδώ μέσα. Αύριο θα είμαι χρήστης υγείας. Ξέρει ο ΥΕ τραυματιοφορέας του νοσοκομείου να χρησιμοποιεί το οξυγόνο? Έτσι απλά θα πω. Ξέρει αυτός ο άνθρωπος να κάνει μία ένεση εάν χρειαστεί? Στην απάντησή της για αυτό το θέμα, η διοικήτρια των Γενικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Γεννηματάς και ο Άγιος Δημήτριος, Μελπομένη Τσούγκα, ανέφερε
ότι σχετικά με το μεταφορέα ασθενών ΙΕ κατηγορίας που συνοδεύει περιστασιακά τους ασθενείς για την πραγματοποίηση αξονικής τομογραφίας στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενημερώνουμε ότι αυτό γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου και λόγω της ειδικής εκπαίδευσης που έχει λάβει για το σκοπό αυτό από το ΕΚΑΒ και έχει κατατεθεί και η σχετική βεβαίωση. Η διαδικασία αυτή σε τρεις μήνες δεν θα επαναληφθεί ακριβώς γιατί το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος αποκτά αξονικό τομογράφο. Και στο σημείο αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε στη συνέχεια της εκπομπής με καλεσμένους και επικοινωνίες που έχουν να κάνουν με ρεπορτάζ σε δήμους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα δούμε τι γίνεται στα Γεννητσά αλλά και με το νοσοκομείο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό εκεί. Και φυσικά τι γίνεται πραγματικά στο Δήμο Λαγκαδά με το θέμα του πάρκου και τα αγριογούρουνα που έχουν κάνει εισβολή εδώ και καιρό, αλλά δεν αντιμετωπίζεται τελικά ως φαινόμενο από κανέναν φορέα. Όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.